Μιλάνε ξεκάθαρα για μια νέα παγκόσμια τάξη. Λένε όλα, δεν παίρνει κανένα. Δεν θέλουν την παλιά παγκόσμια τάξη αυτών των συμβάσεων, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τη ανθρώπινη αξία, τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, των εργατικών δικαιωμάτων, των κατακτήσεων του ανθρωπίνου γένου στο πνεύμα, τη καταξιώσεω, τη άνοιξη θρησκεία. Άλλη τάξη, νέα τάξη. Ορίστε. Νεοταξίτε. Καθαρό είναι. Είναι το σύνταγμα τη νέα τάξη πραγμάτων. Θα είναι θεοί μόνοι. Ακριβώ. Ήθελα να σταθώ πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Όταν στην πρώτη σελίδα σου ξεκαθαρίσει γιατί πρόκειται. Τρίτη παράγραφο. Ο εθνικό ύμνο. Ο εθνικό ύμνο τη Ομοσπονδιακή Ευρώπη και η ενάτη συμφωνία του Μπετόπεν. Τι δουλειά έχει. Είπε προηγουμένω η αδερφή Ειρήνη ότι ό,τι δεν τελείωσε ο Χίτλερ θα τελειώσουμε. Και έπεσε διά. Γιατί, διότι ξέρετε ποιος θα είναι ο εθνικός ύμνος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας πλέον όταν θα εφαρμοστεί το ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν. Ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος ύμνος, η συγκεκριμένη υμνοδία, συμφωνία του Μπετόβεν, η ενάτη, αποτέλεσε κάποτε άλλοτε επίσης τον εθνικό ύμνο του Γερμανικού κράτους. Και ξέρετε πότε, το 1933, όταν ανέλαβε ο Χίτλερ την κυβέρνηση. Τι νόημα έχει όμως αυτό, η μουσική, τι νόημα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι νεοταξίτες, μιλάνε μεταξύ τους κωδικά. Μιλάνε με συνθήματα, μιλάνε με μουσικές, μιλάνε με λέξεις κυρία. Ναι, με συμβολισμούς. Λένε λοιπόν αυτό που είπε προηγουμένως η αδερφή Ειρήνη, ότι ζηλέψαν τη δόξα του Χίτλερ. Τον έχουν ζηλέψει. Και έχουν λυπηθεί σφόδρα που δεν πέτυχε η ενέργειά του. Και τώρα θα την αποτελειώσουν αυτοί. Γι' αυτό έχουν σύμβολό τους την κυριαρχία και τη δύναμη. Το ίδιο λοιπόν, ρεφρέν, η ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν. Ο ίδιος είναι ο λόγος. Γιώργο, με συγχωρείτε, δεν ήταν μόνο αυτό. Η ενάτη ότι. Ότι έρχεται πλέον παγκοσμιοποίηση, δηλαδή ολοκληρωτισμός ανάλογος του ναζιστικού κόμματος. Ξέρετε ότι το πραγματικό όνομα του ναζιστικού κόμματος, του ναζιστικού κίνηματος, ήταν εθνικό σοσιαλιστικό κίνημα. Ξέρετε αυτό. Yeah. Σαν σοσιαλιστικό κίνημα παρουσιάστηκε ο Χιτλερισμός. Έτσι. Λοιπόν, ο οποίος έχει πολλά κοινά με το σοσιαλιστικό πανελλήνιο κίνημα του Πασόκ. Πάρα πολλά κοινά. Δείτε νομοθετικές πράξεις που έχουν θεσπίσει από το 1993 και μετά, χωρίς να χειροτηθεί ο λαός. Δείτε αναθεωρήσεις συντάγματος χωρίς να χειροτηθεί ο λαός. Δείτε παραθεωρήσεις μη αναθεωρητών διατάξεων του συντάγματος χωρίς να χειροτηθεί ο λαός. Ό,τι ακριβώς έκανε ο Χίτλερ. Πηγαίνει στα δικαστήρια να ισχυριστεί και να δικαιωθεί ή να δικαιώσει τον νόμιμο, και ο δικαστής αντί να δικαιώσει τον νόμιμο, αδικεί το παράνομο. Δικαιώνει το παράνομο. Έχουν κάνει το νόμιμο παράνομο και το παράνομο νόμιμο. Ό,τι έκανε το χιτλερικό καθεστώς το 1933 στη Γερμανία. Ένα τελευταίο, είπαμε λοιπόν η ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν, ο επίσημος εθνικός ύμνος ψηφίστηκε, είναι συμφωνημένο από τις 25 στις Βρυξέλλες. Ότι θα έχουμε κοινό εθνικό ύμνο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την ενάτη συμφωνία του Μπετόβεν. Και... τον ίδιο ύμνο που είχε και ο Χίτλερ στον καιρό της διακυβέρνησής του στο γερμανικό κράτος. Και εδώ στην λοιπόν. Ελλάδα, άμα... Ναι. Θα έχετε δει επίσης, κάνω μια αναφορά πάνω σε αυτό, την κοινή σημαία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία είναι ο γραμμικός κωδικός, το barcode, η σήμανση του προϊόντων και των τροφίμων. Μόνο που έχει διαφορετικά χρώματα. Πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, δεν είναι ακόμα μόνο. Αλλά ο γραμμικός κωδικός. Αυτό θα είναι η σημαία. Και τι θυμίζει αυτό και τι άλλο, έχετε στο γραμμικό κωδικό από αυτό τελώ και στενό. Θυμίζει και ένα κελί. Μπάρες, κελί. Πίσω από κελί. Τι να την κάνω εγώ μια αναφορά που βγήκε ο ψευδοαρχιεπίσκοπο. Γιατί περί ψευδοαρχιεπίσκοπου πρόκειται. Λοιπόν, αιρεσιάρχη και με τα μέγιστα. Βγαίνει και λέει, αν μπει ο όρο χριστιανισμό στο Σύνταγμα, τότε το δεχόμαστε. Για να δείτε τι ρόλο παίζει ο καθένα σε αυτήν την κοινωνία και σε αυτήν την πολιτεία την ελληνική. Και μέσα στην Εκκλησία. Η οποία έχει ευθύνε, όχι σαν Εκκλησία αυτό τελώ, γιατί η Εκκλησία είναι ουράνιο ίδρυμα και δεν έχει ευθύνε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η κακή εκπροσώπηση όμω του κλήρου, γι' αυτό και αναφέρομαι σε εκπροσώπηση, η θέση τη εκπροσώπηση του ελλαδικού κλήρου και όχι τη Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έχει καμία θέση με όλα αυτά και καμία δουλειά. Άρα η εκπροσώπηση είναι συνένοχη. Και δεν είναι συνένοχη μόνο η εκπροσώπηση του ελλαδικού κλήρου του νευρολόγιου. Είναι συνένοχη και του παλαιού. Για όλα αυτά δεν μιλάει. Σιωπαίνει και εξακολουθεί να θυμώνει όσους θέλουν να μιλήσουν μέσα στα εκκλησιάσματα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που υπάρχουν. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων ευτυχώς. Μιλάμε όμως για τον νόμο και τον κανόνα. Και δεν μιλάνε. Έτσι. Και πίσω η τελευταία σελίδα έχει ένα διάγγελμα. Αφού τη δουλειά αυτή δεν την έκανε ούτε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, ήταν υποχρεωμένος από τον όρκο του στο Σύνταγμα να το κάνει. Ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε οι βουλευτές,
ούτε ο στρατός, ούτε η αξιωματική, ούτε η αστυνομία, ούτε οι συνδικαλιστές, ούτε οι νομικοί, ούτε οι δικαστικοί, ούτε οι κληρικοί. Το διάκριμα αυτό θα το κάνουμε εμείς, ο απλός λαός. Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, δεν το θέλω, δεν θα το υπακούσω. Ξεκαθαρίσουμε. Η συνταγματική νομιμότητα που αρμόζει και επιβάλλεται απέναντι σε τέτοιου είδους πολιτικά συστήματα είναι η πολιτική ανυπακοή. Αυτό που καλούμε όλους τους Έλληνες και όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους να κάνουν. Θρησκευομένους ή και άθρησκους. Ενθέους ή και αθέους. Πολιτική ανυπακοή σε ό,τι είναι ανέτοιμο, ανειλικρινές, ανθεληνικό, αντίχριστο, αντισυνταγματικό. Μόνο έτσι μπορούμε να παραγούμε. Η αιτία της σωτηρίας μας δεν είναι ούτε οι Βορύδιδες, ούτε οι Καρατζαφέριδες, ούτε οι Καραμαλίδες, ούτε οι Παπαντρίδες. Η αιτία της σωτηρίας μας είμαστε οι ίδιοι. Οι ίδιοι είμαστε η αιτία της σωτηρίας μας. Βέβαια είναι ο Θεός πάνω απ' όλα, ο οποίος σώζει. Αλλά το πρώτο βήμα, την προαίρεση, το κάνουμε εμείς. Γι' αυτό η αιτία της σωτηρίας μας είμαστε οι ίδιοι. Αν θέλουμε να σωθούμε, αν θέλουμε να μας σώσει πραγματικά ο Θεός μας, το επισκοπή από επάνω μας, είναι το πρώτο βήμα δικό μας. Το θέλω Θεέ μου δεν γίνεται με τα λόγια, γίνεται με το πρώτο βήμα το δικό μας. Και ποιο είναι το πρώτο βήμα? Η πολιτική ανυπακοή. Δεν υπακούω σε οτιδήποτε αντίχριστο, ανθεληνικό, αντισυνταγματικό, παράνομο, απάνθρωπο και αντικοινωνικό. Χριστοκτόνο και ανθεληνικό, μισελληνικό. Δεν υπακούω. Δεν συντάσσω. Δεν το θέλω. Και μη στεναχωριέστε για τις διώξεις. Διότι ο νόμος είναι με το μέρος μας. Και ο νόμος του Θεού, του εκκλησιαστικού δικαίου μας, και ο νόμος της τάξης. Ο τριαδικός νόμος του τριαδικού Θεού και ο πολιτικός νόμος. Ο θεμελιώτης, ο συνταγματικός. Όταν λοιπόν το άρθρο 120 παράγραφος 2, το προσδελεύθερο άρθρο λέει, ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συνάδουν, συμφωνούν με αυτό. Και η αφοσία στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Τι άλλο εννοεί εκτός από αυτό που λέμε? Για να μπορέσει να ζήσει η δημοκρατία, για να μπορέσει να ζήσει η πατρίδα, για να μπορέσουν να ζήσουν οι σύνομοι νόμοι με το εκκλησιαστικό δίκαιο, με το εμβάσει το άρθρο 3 και 13 του Ελληνικού Συντάγματος, δεν μένει τίποτα άλλο παρά να πράξουμε το νόμιμο. Και το νόμιμο σε μια τέτοια πολιτεία που θέλει να εφαρμόσει τέτοια νόθα συντάγματα, ευρωπαϊκά και άλλα, είναι η πολιτική ανυπακοή. Αυτή είναι η νομιμότητα η δική μας. Αυτή λέει το 120 πράγματος τι να πράξουμε. Αφού δεν συμφωνούμε το Σύνταγμά μας αυτά που φέρνουν, τότε επαφείται στον πατριωτισμό μας, συνεχίζει το 120 πράγματος 4, η τήρηση του Συντάγματος. Εμείς λοιπόν θα κρατήσουμε τα ιδεώδη μας. Εμείς θα κρατήσουμε αυτά που μας κράτησαν λαό χιλιάδες χρόνια και επιβιώσαν στη δύναμη των αιώνων και της ιστορίας και των πολεμικών συγκρούσεων. Μόνο έτσι θα επιβιώσουμε. Αν εμείς ήδη καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε η πολιτεία, εμείς είμαστε ο νόμος. Το θέλεις ο Θεός, το θέλεις οι προπατορές μας που έχεις θέμα τους για τον Θεό και για την πατρίδα, κοροκοτρονέοι, αντρουτσέοι, καρασκάκηδες, όλοι αυτοί, τον οποίο τη θυσία αυτών απολαμβάνουμε, από τις θυσίες αυτών απολαμβάνουμε εμείς σκόπια. Όχι δικά μας σκόπια. Δεν έχουμε ζήσει, δεν έχουμε βιώσει εμείς, δεν έχουμε απολαύσει εμείς από δικά μας σκόπια. Δεν θυσιάσαμε ακόμα. Αν λοιπόν δεν θέλουμε να χάσουμε αυτά για τα οποία αυτοί θυσίασαν και κερδίσανε, πρέπει να θυσιάσουμε κι εμείς. Και η θυσία ξεκινάει με την πολιτική ανυπακοή. Γιατί αυτή είναι η νόμιμη ανυπακοή, η πολιτική ανυπακοή. Γνωρίζουμε πολύ καλά, Γεώργιο, ότι επισκοπεί ο Θεός. Επισκοπούν οι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, επισκοπεί η Ιεραρχία Θεοτόκος, το ξέρουμε αυτό. Αλλά περιμένουν από εμάς να πράξουμε το χρέος μας. Προσέξτε, δεν θα κάνουμε χάρη εμείς στο Θεό τις προπατορές μας που θυσιάστηκαν για να έχουμε εμείς ελευθερία, αξιοπρέπεια και πατρίδα. Δεν τους κάνουμε χάρη. Και γελάστε με και νομίζουμε ότι τους κάνουμε χάρη να θυσιάσουμε. Χάρη στην ψυχή μας και στον εαυτό μας και στα παιδιά μας.